Οκτωβρίου 2017 βρισκόμαστε εδώ με τον Τζούρι Τζάβρα στο Κέφαλο σε μια μοναδική εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα και θέλουμε να μας πει από την ίδια τι τραγούδι θα τραγουδήσει σήμερα, ποια εποχής, έτσι να μας δώσει μια περιγραφή για αυτό που θα ακολουθήσει. I think it's more important that I start out telling you what this occasion is. This is the 40th anniversary that Anna Baibusi is celebrating in music. And it's amazing to me that 40 years have gone by. It's almost embarrassing to admit. But we did start here, Στην Αστόρια, in the Boîte of Lazos. Serafim Lazos started with the first Boîte in the Americas. And we began singing as students here in Astoria together. And it was an exciting time because we were introduced to beautiful Greek music. And it launched us on careers that have taken us in different directions, and yet we ended up being together. And it was an amazing thing that Anna has invited us all here together, almost like a reunion. And we're going to be singing with Grigoris Marinakis and a lot of musicians from the Omogenia. And we'll be doing the classic Greek songs, all different composers, but most importantly, beautiful, beautiful music. You'll hear Chatzidakis and Kavarakis. You'll hear some Rebetika. You'll also hear some, besides Piotiki Musiki, you'll also be hearing Anna Bubula, which is Anna's group that she had started some years back. And it's almost like a wonderful reunion, and I'm so grateful to Anna for bringing us together and for inviting me to participate. Μια πολύ όμορφη λοιπόν βραδιά, όπως μας εξήγησε, με την Άννα Παϊδούση σήμερα, με τη Τζούρι Τζάβρα και όλους τους καλλιτέχνες που μας ανέφερε. Και τώρα όμως θα πάμε λίγο πιο προσωπικά, να ξέρετε ότι είμαστε από το Ασπίδα Radio και θέλω να τη ρωτήσω πόσα χρόνια ασχολείται με τη μουσική και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί πραγματικά η φωνή της είναι εκπληκτική. Θα το δείτε κι εσείς σε λιγάκι που θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ξεκινήσαμε εδώ στο ελληνικό χορό πριν από 40 χρόνια όταν ήμασταν φοιτητές. Και μάλιστα εγώ ήμουν στο Οδείον όταν πρώτο άκουσε ο Σεραφείμ Λάζος και με κάλεσε να τραγουδήσω μαζί του στο Carnegie Hall και έπειτα είχε ανοίξει την Boîte του. Και ήταν η πρώτη μου εμπειρία με την ελληνική μουσική, με το ελληνικό τραγούδι και τόσο πολύ το αγαπούσα. Τις μελωδίες, τα νοήματα του τραγουδιού ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για μένα και μάλιστα έτσι έμαθα να μιλήσω και ελληνικά και με κάλεσε και ο Χατζηδάκης στην Ελλάδα. Ήταν η συνέχεια της καριέρας μου στην ελληνική μουσική και ήταν μια φανταστική εμπειρία που το έχω μαζί με το κλασικό μου εμπειρία στο τραγούδι. Το αγαπάω τόσο πολύ και όσο αγαπάω και την κλασική μουσική που ξεκίνησε να σπουδάσω. Οπότε ήταν ένα ξεκίνημα για τα ελληνικά, να ασχοληθείς με τα ελληνικά. Και με τη γλώσσα. Όχι, είμαι η τρίτη γενιά γεννημένη στην Αμερική και έτσι δεν μεγάλωσα με τη γλώσσα. Μιλήσαμε αγγλικά στο σπίτι και θυμάμαι όταν τραγούδισα με τον Σεραφείμ, σπούδασα όπως σπουδάζω το κλασικό τραγούδι, όλα τα λόγια για να καταλάβω, να έχω και το λεξολόγιο, να καταλάβω τι λέγανε τα τραγούδια. Όμως δεν μπορούσα να μιλήσω, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μέχρι που να πάω στην Ελλάδα όταν με κάλεσε ο Χατζηδάκης. Και θυμάμαι όταν μιλούσε ο Λάζος στην Boîte, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Βέβαια το άκουσα, δεν μπορούσα να το καταλάβω και η Άννα η Παϊδούση μου το μετάφρασε για να καταλάβω. Δεν είναι και εύκολη η ελληνική γλώσσα μου με την αλήθεια, είναι δύσκολο. Όπως και εγώ τώρα για να μάθω τα αγγλικά είναι ακριβώς το αντίθετο, οπότε καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάντως είναι όμορφη η γλώσσα, αλλά πανόμορφη τα τραγούδια. Και τόσο πολλά από τα τραγούδια που λέμε είναι γραμμένα, είναι ποίηματα, μελοποιημένα ποίηματα που είναι αρχιστουργήματα. Και αισθάνομαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το είδος μουσικής. Πάντως τα ελληνικά σου είναι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας μίλησες έτσι. Και
με κλείσει και εμένα. Καλά, πώς θα μου βάλω στον κόλπο να μάθω εγώ την άλλη γλώσσα. Με το τραγούδι. I recommend it. Γιατί μπορείς να πάρεις πάρα πολλά λεξολόγια και να έχεις the context που είναι τα λόγια, τις λέξεις, και μετά you memorize them. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ζωή και τη Ζάρα που μας έδωσε αυτή την καταπληκτική μίνι συνέντευξη. Θα χαρώ πολύ όμως κάποια στιγμή να κάνουμε μια συνέντευξη πραγματικά στο ράδιο, να μας πει ακόμα περισσότερα πράγματα και να την αφήσουμε για να ξεκινήσει και όλα στην εκδήλωση. Την αγάπη μας σε όλους εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ που ήρθατε απόψε να μας τιμήσετε. Εμείς ευχαριστούμε. Την αγάπη μας σε όλους σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.